Αχ, πατρίδα μου, Ελλάδα, σύ του κόσμου είσαι. Η κυρία Μακέτου είναι αρχαιολόγος στην εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και πρόεδρος του τοπικού παρατήματος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ενώ στο παρελθόν, την προηγούμενη τριετή, ήταν και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Η κυρία Μακέτου έχει επίσης ανασκάψει πάρα πολύ σημαντικούς προϊστορικούς οικισμούς στην Ιαλισσό της Ρόδου και στον Ασώματο της Ρόδου και στις Σιραγές στην ΚΟ και είναι γνωστή στην διεθνή βιβλιογραφία από δημοσιεύσεις που έχει κάνει κυρίως στην προϊστορική Δωδεκάνησο. Ενώ το τελευταίο καλοκαίρι, το 2020, επισκέφθηκε μάλιστα τις νησίδες, τις οποίες μιλάμε σήμερα, της νησίρου δηλαδή, της Λέρου και της Αστυπάλαιας, και έκανε αρχαιολογική αυτοψία. Οπότε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να μας πει τα αποτελέσματα της έρευνάς της. Κύριε Μακέτου, έχετε τον λόγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση να συμπληρώσουμε δηλαδή και εμείς από την δική μας οπτική γωνία, την οπτική γωνία των αρχαιοτήτων δηλαδή, το τι περιμένει τα νησιά αυτά η επικείμενη, η αιτούμενη τέλος πάντων κατάσταση των αεολικών πάρκων. Πολλά από αυτά τα νησιά είναι γνωστά στη βιβλιογραφία, όπως τα Λέβηθα, και μάλιστα από πολύ παλιά, από το 1915, το 1924 η Λέβηνθος, η Λέβηθα, η Κίναρος από το, επίσης γνωστή από το 1921, για τις αρχαιότητες και για τις επιγραφές που είχαν εντοπιστεί από παλιά, από παλαιότερους περιηγητές και αρχαιολόγους. Άλλα νησιά δεν ήταν γνωστά στην βιβλιογραφία, εκτός από την βεβαίως την πολύ σημαντική υπεργούσα με το κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο λόγω του πάρα πολύ σημαντικού αρχαίου πύργου, του αρχαίου Χοιρού. Την Καντελιούσα που δεν είναι κηρυγμένη, αλλά γνωρίζαμε ότι και εκεί υπάρχει ένας πάρα πολύ σημαντικός πύργος. Τα υπόλοιπα νησιά δεν τα είχαμε επισκεφθεί, εκτός από αυτά που είχαμε ακούσει για τη Σύρνα και από αυτά που είχε επισκεφθεί παλαιότερα από την περιγραφή που είχε ο κύριος Μιχάλης Καλανδαλίδης, το υπέροχο βιβλίο για τον νησιωτικό μικρόκοσμο της Δωδεκανήσου, του Δωδεκανησιακού Αρχιπελάγου. Εμείς με συναδέλφους από την εφορία, μία ομάδα αναφέρω τα ονόματα των συναδέλφων γιατί δεν την έκανα μόνη μου την αυτοψία αυτή, την Αγγελική Κατσιώτη, την Καλλιόπη Μπαϊράμι, τον Νίκο τον Χριστοδουλίδη και την Νατάσα την Ψαρολογάκη, επισκεφθήκαμε τα νησιά το καλοκαίρι που μας πέρασε. Σε μια πάρα πολύ γρήγορη αυτοψία, βέβαια, γιατί δυστυχώς ο χρόνος ήταν περιορισμένος και επειδή δεν είχαμε δικό μας μέσον, έπρεπε να μας παραχώρησε η εταιρεία κάποιο μεταφορικό μέσον και επισκεφθήκαμε τα νησιά πάρα πολύ γρήγορα, όμως τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Ξεκινώ από τα νησιά, από το Πολύνησο της κοντά στη Λέρο, από τα Λέβηθα. Γνωστή και από τους αρχαίους συγγραφείς βεβαίως, δεν είναι μόνο η βιβλιογραφία των αρχαιολόγων, αλλά και από τους αρχαίους συγγραφείς από τον Στράβωνα. Τα Λέβηθα, λοιπόν, η Λέβηνθος, είναι ένα νησί, να το μεγαλώσω λίγο μόνο, για να βλέπετε καλύτερα. Βλέπετε? Δεν μπορέσαμε να επισκεφθούμε ολόκληρο το νησί, γιατί όπως σας είπα ήταν περιορισμένος ο χρόνος, πάρα πολύ περιορισμένος. Ωστόσο όμως πήγαμε στον οικισμό του, όπου είναι και το υπέροχο αυτό, η υπέροχη αυτή η κατάσταση, το μικρό, ένα πολύ μικρός οικισμός που θυμίζει Πάτμο. Της οικογένειας των Καμπόσων. Επισκεφθήκαμε σπήλαια, επισκεφθήκαμε τείχους, επισκεφθήκαμε, θα δείτε τώρα, στην περιοχή αυτή μόνο αυτή την περιοχή μπορέσαμε να δούμε, ενώ οι εγκαταστάσεις προχωρούν, καταλαμβάνουν, όπως έχετε δείξει και εσείς προηγουμένως, ολόκληρο το νησί. Ένα από τα σημαντικότερα και τα πιο κέρια σημεία που πραγματικά εμποδίζουν το έργο, από την πλευρά τη δική μας δηλαδή, είναι η λιμενική εγκατάσταση στην περιοχή αυτή,
όπου έχει εντοπιστεί ένας οικισμός. Εδώ βλέπετε την έκταση των ανεμογεννητριών και τα σημεία που εμείς είδαμε είναι βέβαια πάρα πολύ περιορισμένα. Είμαστε μόνο σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, ακόμη και αυτά που είδαμε, στον οικισμό πρώτα, έτσι. Ο οικισμός με το εκκλησάκι, με τα αρχιτεκτονικά, τα χαρακτηριστικά, το οποίο πρέπει να είναι, θα μπορούσε να κηρυχθεί σαν παραδοσιακός μικρός οικισμός, με τα αρχιτεκτονικά και τα ανάγλυφα και τα αρχαία που έχουν εντοπιστεί και τα οποία έχουν συγκεντρώσει με φοβερή ευαισθησία η οικογένεια των Καμπόσων. Πραγματικά, η είσοδο στο νησί με αυτόν τον μικρό οικισμό, βλέπετε πόσο σημαντικό και πόσο περιποιημένο το έχουν. Πραγματικά αξίζει να το επισκεφτεί κανείς και να καμαρώσει έτσι, την φροντίδα με την οποία αγκαλιάζουν και φροντίζουν τη γη. Και εδώ βλέπετε διάφορους τείχους που έχουμε συναντήσει πηγαίνοντας. Τείχος, για παράδειγμα, εδώ από μια αρχαία εγκατάσταση πολύ κοντά στον οικισμό. Σπήλαια, πηγάδια. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, αυτά είναι τα κατάλοιπα τα αρχιτεκτονικά τα οποία αντέχονται στην 4η χιλιετία π.Χ. και πραγματικά μας δίνουν για πρώτη φορά μία ένδειξη για την κατοίκηση στην περιοχή, όμως σε ένα θαλάσσιο δρόμο πάρα πολύ σημαντικό, το θαλάσσιο δρόμο που ενώνει του Οψιανού από το γυαλί της Νησίρου μέχρι τις Κυκλάδες. Βλέπετε εδώ ένα ψηδωτό κτίριο, το οποίο χρονολογήθηκε παρόλο τη βιαστική επίσκεψή μας αμέσως, γιατί είχε Οψιανούς και πάρα πολύ χαρακτηριστική κεραμική της 4ης χιλιετίας π.Χ. με παράλληλα στη Σάμο και σε άλλα νησιά, βέβαια στη Δωδεκανήσου και στη Ρόδο και στην Κο. Διάφορα επιφανειακά βλέπετε εδώ πέτρες που δεν είναι απλές πέτρες, ανήκουν σε κτίσματα, σπήλαια. Και το σημαντικότερο από όλα και το πιο εμβληματικό, τουλάχιστον και θα μπορεί και να αναπτυχθεί και να γίνει επισκέψιμος εργατικός χώρος, αυτός ο καταπληκτικός πύργος που είναι σε μικρή απόσταση από τον μικρό οικισμό. Επίσης, διάφορα αζευτοκάμινα σε όλες τις κορυφές, τα οποία βλέπαμε από μακριά, γιατί τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι. Ο κύριος Καμπόσας που μας συνόδευσε σε όλη αυτή την περιοδία, μας έδειχνε και από μακριά αρχαία, τα οποία δυστυχώς δεν προλαβαίναμε να δούμε. Η βιβλιογραφία, ήδη υπάρχει μια βιβλιογραφία την οποία σας παρουσιάζω εδώ. Στη συνέχεια περάσαμε στο επόμενο νησί, στην Κίναρο, στην οποία βεβαίως ήμασταν πάλι με την κυρία Ρινιό, με τη φιλόξενη κυρία Ρινιό, η οποία μας οδήγησε, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ και τα αρχαία του τόπου της. Μας έδειξε από μακριά στον ανοιχτό ορμίσκο πνιγό ή πνίγκο την περιοχή όπου σώζεται ρήπια παλαιού κάστρου. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να το επισκεφθούμε. Ωστόσο είδαμε τα ψηφιδωτά. Εδώ βλέπετε την έκταση, την περιοχή. Εμείς επισκεφθήκαμε αυτή την περιοχή εδώ. Προσπαθήσαμε να βρούμε όλες τις θέσεις των ανεμογεννητριών, όπου πάντα υπήρχε κάτι που μας ανάγκαζε να σταματήσουμε, να περιγράψουμε, να φωτογραφίσουμε. Εδώ είναι η θέση του πύργου που δεν είδαμε. Όμως εδώ, ανεβαίνοντας με την κυρία Ρινιό, η οποία γνωρίζει τα πάντα, είδαμε ψηφιδωτά. Εδώ βλέπετε τείχους αρχαίους. Ανεβήκαμε στον οικισμό, ο οποίος είναι ένας εγκαταλελειμμένος σήμερα οικισμός, με το εκκλησάκι όμως που κάθε μέρα δεν παραλείπει, κύριε Ρινιό, να ανεβαίνει και να φροντίζει να ανάβοντας τα καντήλια. Ένας οικισμός που θα μπορούσε να διατηρηθεί και να είναι επισκέψιμος και γιατί όχι και για τους τουρίστες, για μια ανάπτυξη διαφορετική από αυτή που ευαγγελίζεται τα αιωλικά πάρκα. Κατεβαίνοντας από τον οικισμό, καλά, συναντούσαμε βέβαια αλόνια, που και αυτά πρέπει κάποια στιγμή να αξιοποιηθούν. Κατεβαίνοντας βρήκαμε και μία εκκλησία βυζαντινή,
Βλέπετε εδώ τα ερείπια, τα οποία σώζονται, άγνωστα μέχρι τώρα, σας επαναλαμβάνω όλα αυτά. Προφανώς Βυζαντινό εκκλησίδιο, το οποίο έχει καταρρεύσει σε μεγάλο βαθμό, αλλά διάσπαρτη τείχη γύρω και λοιπά υποδηλώνουν την εγκατάσταση στη Βυζαντινή εποχή μια σημαντική εγκατάσταση. Προχωρούσαμε προς την περιοχή που γίνονται τώρα οι δρόμοι για το... οι δρόμοι, γιατί όπως είπατε όλοι σας, και το επαναλαμβάνω και εδώ, και εγώ, μιλάμε τώρα για πάρα πολλά λιμάνια, έτσι. Μιλάμε για 14 λιμάνια και μιλάμε για 70 χιλιόμετρα δρόμους. Αυτοί όλοι οι δρόμοι, φυσικά, οι οποίοι θα ισοπεδώσουν το νησί, θα έχουν και επιπτώσεις στα αρχαία. Θα πρέπει προηγουμένως να γίνουν ανασκαφές σε πάρα πολλά από αυτά τα σημεία, τα έχουμε ήδη σημειώσει στους χάρτες μας. Μήλους, όπως αυτός εδώ, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια σωζόταν σε καλύτερη κατάσταση. Διάφορα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα της ύστερης αρχαιότητας, πάλι εδώ κατάλοιπα της ύστερης αρχαιότητας, στον δρόμο που πηγαίναμε για την Ικουνοκορφή, ίχνη κονιάματος, δηλαδή όλο το νησί έχει χρήση περαιτέρω έρευνας και επιφανειακής αλλά και ανασκαφικής. Συνεχίζοντας στον δρόμο του Οψιανού, όπως σας είπα προηγουμένως, γιατί κατά την προϊστορική περίοδο, περάσαμε στο επόμενο νησάκι, που είναι ανάμεσα στην Ομοργό και την Κίναρο, στο Λιάδι, το μικρό Λιάδι, το οποίο και αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί έτσι για τις εγκαταστάσεις. Πολύ σημαντικό, γεμάτο Οψιανούς και αυτό. Εδώ είναι ο χώρος των εγκαταστάσεων και οι ανεμογεννήτριες. Σε σχέση, τα μικρά κόκκινα σημαδάκια είναι τα αρχαία, δεν φαίνονται πολύ καλά σε αυτό το χάρτη. Αλλά στο προηγούμενο μπορείτε να δείτε τα σημεία που έχουμε τα κόκκινα με τα σημεία που έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαία. Και αρχαία, αλλά και της ύστερης αρχαιότητας, αλλά και εγκαταστάσεις μητάτων που τα θυμάται. Η κυρία Ρινιό, η μητέρα της μας είπε ότι ήδη τα χρησιμοποιούσε και έφτιαχνε τυρί, ένα τυρί με πάρα πολύ χαρακτηριστική γεύση. Εδώ βλέπετε πάλι στο κεντρικό τμήμα του νησιού, έκπληκτη. Είδαμε κεραμική του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ., που σημαίνει ότι τα νησιά αυτά δεν τα κατοικούσαν μόνο κατά την προϊστορική περίοδο. Και εδώ θέλω να σημειώσω μία παρατήρηση που έκανα εκείνες τις μέρες που ταξιδεύαμε, γιατί πραγματικά ήταν τρομακτικά τα βράχια και δεν καταλαβαίναμε πώς ανεβαίνανε οι άνθρωποι και πώς τα χρησιμοποιούσαν, και ξαφνικά μαθαίναμε ότι παντού πηγαίνανε οι βοσκοί, και τελικά διαπιστώνουμε ότι όπου πήγαινε ο βοσκός, που πάει σήμερα ο βοσκός, πήγαινε και ο προϊστορικός άνθρωπος, αλλά πήγαιναν και οι κάτοικοι του 5ου αιώνα, του 4ου αιώνα π.Χ., όπως διαπιστώνεται από ελληνιστικά, από ελληνιστική κεραμική, από κεραμική του, πάρα πολύ χαρακτηριστικά κεραμική του 4ου και 3ου αιώνα π.Χ. Κατηφορίζοντας προς το πλάτωμα που προβλέπεται η θέση του εργοταξίου, πλησίων του κτηρίου ελέγχου και του χώρου προσωρινής απόθεσης, βρίσκαμε και εκεί ένα βραχώδες πλάτωμα που πρέπει να έχει πάλι σχέση με καταστάσει του 5ου και 4ου αιώνα π.Χ. Φεύγοντας από τα νησιά, το μικρό αυτό, το νησιωτικό κόσμο των νησίδων της Λέρου, πήγαμε στην Ίσυρο. Την Ίσυρο που απέναντί της έχει ήδη μια νησίδα που έχει απομείνει σχεδόν η μισή λόγω του λατομείου της Λάβα και του λατομείου του Περλίτη. Αρχίσαμε να ταξιδεύουμε από την Ίσυρο στο πρώτο νησί, το πιο κοντινό στην Ίσυρο, την Παχιά, ένα πραγματικά απόρθητο νησί, όπου τρομάξαμε να ανέβουμε, δεν μπορέσαμε όλοι να ανέβουμε σε αυτό το νησί, και εκεί βρήκαμε διάφορες κατασκευές και κλικές, διάφορα έγκυλα, δηλαδή βραχοσκεπές που πρέπει να είχαν χρησιμοποιηθεί στην αρχαιότητα. Βρήκαμε πολλά βυζαντινά και παλαιοχριστιανικά κατάλοιπα σε αυτά πραγματικά τα απόκριμνα μέρη, που όμως πηγαίνει ο βοσκός ακόμη και σήμερα. Και βεβαίως κατοικούσαν και στην αρχαιότητα από την νεολιθική περίοδο, από την τελική νεολιθική περίοδο μέχρι τουλάχιστον τα μεσαιωνικά χρόνια.
Εδώ βλέπετε κατάλοιπα των Μεσαιωνικών, εδώ βλέπετε ένα κτίριο που θυμίζει τα νοικιά, τον κηρυγμένο οικισμό των νοικιών της Νησίρου, με την επιγραφή. Και στη συνέχεια προχωρήσαμε, εντοπίσαμε διάφορες μεσαιωνικές κατασκευές, που σημαίνει ότι στην εποχή, την εποχική περίοδο, το νησί αυτό το είχαν πραγματικά κατοικήσει και το χρησιμοποιούσαν οι υπότες που είχαν έρθει στα Δωδεκάνησα. Συνεχίζοντας επίσης, βλέπετε εδώ κατασκευές, κτίρια, τα οποία πραγματικά δεν τα γνωρίζαμε. Και θέλουν, όπως καταλαβαίνετε, χρήζουν περαιτέρω έρευνας, όπως και γενικότερα χρήζουν περαιτέρω και ιδιαίτερης μελέτης και τα άλλα είδη που μας παρουσιάσαν οι προηγούμενοι ομιλητές με τόσο έτσι ωραία και τόσο ενδιαφέροντα στοιχεία που σε εμάς τουλάχιστον τους αρχαιολόγους δεν ήταν πάρα πολύ γνωστά. Όπως καταλαβαίνετε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση, γιατί όλα αυτά κινδυνεύουν από τις εργασίες της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, οι βλάβες θα είναι μη αναστρέψιμες. Ακόμη και αν τα ερευνήσουμε αρχαιολογικά, αυτά τα οποία είναι, όπως βλέπετε, επιφανειακά ευρήματα, όντως κινδυνεύουν. Πάλι σας δείχνω εδώ κάποιες από τις βραχοσκεπές που ίσως είναι από αυτά που πραγματικά συνδέονται και με τις αποικίες και με τις φωλιές των ενδυμικών πτηνών που ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές. Από τα σποραδικά λοιπόν ευρήματα όλα αυτά, καταλαβαίνουμε ότι και η παχιά θα έχει μεγάλο πρόβλημα σε περίπτωση που εγκατασταθούν οι ενδυμογεννήτες στα σημεία τα οποία μας έχει υποβάλει η εταιρεία. Ένα πολύ σημαντικό, εδώ βλέπετε έτσι μια σύντομη βιβλιογραφία για τα νησιά αυτά. Το σημαντικότερο, το νησί το οποίο πραγματικά δεν πρέπει να γίνει καμία εγκατάσταση, είναι η Υπεργούσα ή η Πυργούσα ή η Ριγούσα. Το νησί που είναι, έχει έκταση 2 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δεν είναι μόνο σημαντικό λόγω των δύο πύργων που έχει σε αυτό το σημείο του νησιού, στο βορειότερο τμήμα του νησιού, αλλά γιατί περπατώντας εκεί βρήκαμε και άλλες αρχαιότητες, εντοπίσαμε τάφους, εντοπίσαμε κατασκευές, εντοπίσαμε παντού προϊστορικά κατάλοιπα, οψιανούς και κεραμική, εντοπίσαμε σπηλάδι νεότερης περίοδου, εντοπίστηκε κοντά στο λιμάνι, εδώ που θέλουν να εγκαταστήσουν το λιμάνι, εντοπίστηκε που θα γίνει βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι στα λιμάνια γίνονται φοβεροί εκτραχισμοί και φοβερές εγκαταστάσεις για να έρθουν όλα αυτά τα τεράστια οχήματα που θα μεταφέρουν τις τεράστιες ανεμογεννήτριες. Εντοπίσαμε ένα τοίχο, εδώ είναι ο χάρτης της εταιρείας, σε σχέση με τις αρχαιότητες, πάντα τα κόκκινα είναι τα αρχαία που έχουμε εντοπίσει, βραχοσκεπές, τάφους, τραφικά συγκροτήματα, ο ένας πύργος, μνημείο πραγματικά από τα σημαντικότερα της Δωδεκανήσου, αντίστοιχο με το τείχος της Νησίρου. Εδώ είναι πάλι εικόνες αυτού του μνημείου, το οποίο βεβαίως στέκεται σχεδόν όρθιο. Πριν από λίγα χρόνια ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ωστόσο, εδώ δίπλα νεότερα κτίρια. Λατομείο, ο άλλος πύργος. Εκκλησία και στο λιμάνι εντοπίσαμε τείχους οι οποίοι ανάγονται στον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. στην περιοχή του λιμανιού για το έργο. Το τελευταίο νησί της Νησίρου, του Πολυνήσου της Νησίρου, είναι η Καντελιούσα, γνωστή για τον λιθόκτιστο φάρο της, αυτό το σημείο εδώ του νησιού, το οποίο είναι κηρυγμένο μνημείο από το 2017, σύμφωνα με αυτή την απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων του Δωδεκανήσου. Είναι ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, της Υπηρεσίας Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. Αυτά τα νησιά έχουν και πάρα πολλά στοιχεία από την νεότερη ιστορία, όπως εδώ στο νησί αυτό ένα από τα πιο πολύ νεκρα ναυάγια όλων των εποχών, το 1215 από γερμανικό υποβρύχιο βυθίζεται βρετανικό υπεροκιάνιο με 1000 νεκρούς.
Ίσως και γι' αυτό θα πρέπει να μνημονεύονται αυτά τα νησιά και να μην τα έχουμε μόνο για εκμετάλλευση και ανάπτυξη. Για την οποία ανάπτυξη, φυσικά, εμείς αντιθέτως θέλουμε και εμείς την ανάπτυξη, αλλά με το σεβασμό που απαιτείται για την πολιτιστική κληρονομιά και για την υπόλοιπη βεβαίως κληρονομιά και αυτά που ανέφεραν οι προηγούμενοι ομιλητές και μας εντυπωσίασαν όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει. Βλέπετε λοιπόν ότι και αυτό το νησί, όλα αυτά τα κόκκινα είναι σημεία στα οποία έχουμε εντοπίσει, εκτός από τον Μόλο που είναι τσιμεντένιος, αμέσως μόλις ανεβήκαμε από τον Μόλο, ανεβαίνοντας όλη αυτή εδώ την πλαγιά, συναντούσαμε καταπληκτική κεραμική νεολιθική με χαρακτηριστικά σχήματα κιόλας αγγείων και ίχνη από τείχους. Συναντήσαμε ελληνιστικά και κλασικά κατάλοιπα αρχιτεκτονικά με πάρα πολύ κεραμική, πάρα πολύ σημαντικά ευρήματα, τα οποία μόνο επιφανειακά σας λέω είναι, μπορεί κανείς όχι να τα χρονολογήσει αλλά και να τα μελετήσει και να τα δημοσιεύσει. Κεραμική προϊστορική και εδώ που είναι, σε αυτό το σημείο που είναι κάποια νεότερα σπίτια. Εδώ είναι ο Βράχος, εδώ είναι ο Μόλος, ο οποίος Μόλος είχε φτιαχτεί για να πηγαίνουν στο Φάρο. Εδώ είναι τα βράχια που ανεβήκαμε και αμέσως μετά συναντούσαμε την κεραμική. Εδώ είναι κατάλοιπα αρχιτεκτονικά. Αν φύγουν οι πεσμένες πέτρες, διαγράφονται κατόψεις. Και εδώ είναι η κατάλοιπα κάποιου αφού του κλασικού και ελληνιστικού κτηρίου που έχει εντοπιστεί σε αυτή την περιοχή και από παλιότερα από κάποιον στρατιωτικό που μας είχε αποστείλει σχετική έκθεση. Εδώ, στο νεότερο κτίριο, υπάρχουν επίσης κατάλοιπα αρχιτεκτονικά και κεραμικής. Εδώ είναι ο φάρος που τον οποίο σας ανέφερα στην αρχή και δίπλα στο φάρο διάφορα κτίσματα και νεότερα αλλά και κάπως παλιότερα. Βεβαίως η ανασκαφική έρευνα ή οι τομές θα χρονολογήσουν καλύτερα την περιοχή αυτή γύρω από τον φάρο. Τον ούτως ή άλλως διατηρηταίο και κηρυγμένο. Φεύγοντας από αυτά τα νησιά της Μισήρου, πήγαμε στην Αστυπαλιά. Η Αστυπαλιά που και αυτή κινδυνεύει εντός εισαγωγικών από καινούριες εγκαταστάσεις πολλών ανεμογεννητριών, έτσι που τη λένε μπαταρία του Αιγαίου, θα το έχετε ακούσει. Εκτός από κοντά στην Αστυπαλιά, επισκεφθήκαμε το πρώτο νησί από αυτά που θέλουν να εκμεταλλευτούν με τις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών, την περίφημη Κουνούπα, τους Κουνούπους. Είδα μάλιστα ο πρώτος ομιλητής μας έδειξε αιωλικά πάρκα και σε αυτό το κομμάτι του νησιού, τα οποία εμάς δεν μας τα είχαν, δεν μας τα αναφέρουν. Δεν ξέρω αν τα καταργήσαν ή αν πρόκειται τώρα να κάνουν και εδώ εγκαταστάσεις. Αυτό το κομμάτι του νησιού δεν το επισκεφτήκαμε. Επισκεφτήκαμε όμως και περπατήσαμε όλο αυτό το κομμάτι του νησιού, όπου εκτείνονται παντού τα αιωλικά πάρκα. Και ανεβαίνοντας πάλι από τον ωραίο αυτό, τον πανέμορφο αυτόν λαιμό, συναντούσαμε κεραμική τόσο προϊστορικών χρόνων, νεολιθικών και πρώιμης εποχής του Χαλκού, όσο και πάρα πολύ ελληνιστική κεραμική. Σε αυτή την περιοχή εδώ, σε αυτή την ακτίνα που είναι γεμάτη από ανεμογεννήτριες, που εκτείνονται ανεμογεννήτριες, υπάρχουν εγκαταστάσεις, προφανώς οχυρωματικά έργα, ελληνιστικών χρόνων, αλλά και βυζαντινών εδώ. Μετά είναι αυτή η απότομη πλαγιά την οποία κατεβήκαμε και συνεχίζαμε να συναντούμε παντού κεραμική και ίχνη κατάλοιπα τείχων. Εδώ είναι μια λεπτομέρεια. Σας δείχνω έτσι λεπτομέρειες από τα σημεία που συναντούσαμε αρχαιότητες. Και εδώ είναι ο χάρτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Παντού βλέπετε περπατώντας παζεύει κανείς οψιανούς από την Μήλο, οψιανούς από το γελί της Μισήρου, κεραμική. Εδώ είναι αυτές οι κυκλικές κατασκευές και οι ορθογώνες κατασκευές που πρέπει να έχουν σχέση με οχυρωματικά έργα των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. Εδώ είναι τα σημεία που κάποιος πύργος κατεστραμμένος. Εδώ είναι διάφορα έγκυλα και κατασκευές που έχουν σχέση με ελληνιστική κεραμική και ρωμαϊκή κεραμική.
Και τελειώνοντας, σας δείχνω έτσι μερικά χαρακτηριστικά ευρήματα, τα οποία είναι επιφανειακά στο επιφανειακά και μας δίνουν αυτή τη χρονολογία που σας ανέφερα. Φεύγοντας από τους Κουνούπους, περάσαμε στο επόμενο νησί, το μεγάλο νησί της Σύρνα, το μεγαλύτερο από τα νησιά γύρω από την Αστυπαλιά, ένα νησί 7,9 χιλιόμετρων, όπου, το οποίο είναι και ορεινό. Έτσι, δεν μπορέσαμε να το επισκεφτούμε όλο, γιατί έπρεπε να μείνουμε τουλάχιστον μια εβδομάδα για να μπορέσουμε να δούμε την Σύρνα ολόκληρη. Είδαμε όμως, η Σύρνα είναι και αυτή, συνδέεται και αυτή με νεότερη ιστορία. Δεν θα σας κουράσω τώρα βέβαια με όλα αυτά τα φοβερά τα οποία έχουν συμβεί σε αυτό το νησί και πάλι με ναυάγια. Είχαμε και την τύχη να ακούσουμε και την ίδια την παλαιότερα κάτοικο του νησιού, η οποία σήμερα ζει στην Αστυπαλιά. Επισκεφτήκαμε τον όρμο του Αγίου Ιωάννη εδώ. Όλο αυτό το νησί εδώ δεν μπορέσαμε να τον ορεινό όγκο του νησιού δεν τον έχουμε επισκεφτεί. Οπότε οποιαδήποτε άδεια αδειοδότηση θα πρέπει να δοθεί για το κομμάτι αυτό προϋποθέτει μια ακόμη επιφανειακή έρευνα κάποιων ημερών. Ίσως δύο, ίσως μια εβδομάδα. Περπατήσαμε όμως όλη αυτή την περιοχή που είναι η περιοχή που σήμερα, ακόμη και σήμερα έρχεται ο βοσκός και καλλιεργεί και φέρνει και έχει πάρα πολλά έτσι εγωπρόβατα. Εδώ είναι ο οικισμός που έμεναν μέχρι τον περασμένο αιώνα, έμεναν οικογένειες. Εδώ, σε αυτή την περιοχή που είναι το Καστράκι, βρέθηκαν εκτός από αρχιτεκτονικά και οψιανοί. Όλο βλέπετε ότι όλο αυτό το κομμάτι του νησιού είναι γεμάτο αρχαιότητες. Εδώ όμως, σε αυτό το χάρτη, μπορεί κανείς να δει πόσες πολλές είναι οι νεμογεννήτριες στον ορεινό όγκο του νησιού που δεν έχουμε επισκεφτεί, οπότε είναι και άγνωστο τι θα γίνει με αυτό το χώρο. Ωστόσο εδώ, που είναι το Καστράκι και το κομμάτι που επισκεφθήκαμε, υποδηλώνει ότι χρειάζεται να γίνουν κάποιες ανασκαφές, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το πώς θα επεκταθεί η δραστηριότητα. Γιατί προφανώς θα πρέπει να γίνουν και αλλαγές, αν τελικά γίνει αυτή η δραστηριότητα. Με προϋπόθεση πάντα τις ανασκαφικές έρευνες, τις οποίες θεωρούμε ότι είναι απαραίτητες σε πάρα πολλά σημεία. Σας δείχνω έτσι βραβιαστικά εδώ τα κατάλοιπα. Αυτά είναι στο Καστράκι, στην περιοχή που είναι μία από τις ανεμογεννήτριες. Βλέπετε εδώ ότι είναι ορατή πλέον η αρχαία τείχη και οι βραχοσκεπές, αλλά και κάποιο. Και δεν είναι τυχαίο και το όνομα Καστράκι. Πάλι γνωστό στη βιβλιογραφία από κάποιες έτσι δημοσιεύσεις, το νησί της Σύρνας. Και περνάμε σε άλλα δύο μικρά νησιά. Το ένα είναι το Μεσονήσι, το οποίο Μεσονήσι ήταν πραγματικά μια έκπληξη. Κάνω μια παρένθεση εδώ και σας αναφέρω ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αυτή τη στιγμή κάνει ανασκαφές στην Αστυπαλιά, στον βαθύ της Αστυπαλιάς και έχει εντοπίσει έναν πάρα πολύ σημαντικό οικισμό της τέλους 4ης και 3ης του αρχών 3ης χιλιετίας π.Χ. Με βραχογραφίες σημαντικές, είναι πλέον στην Διεθνή Βιβλιογραφία γνωστό. Εδώ λοιπόν στον ίδιο δολομητικό ασβεστόλιθο δεν βρήκαμε βραχογραφίες, βρήκαμε όμως, εντοπίσαμε όμως πάρα πολύ κεραμική και ίχνη τείχων αυτής της περίοδου. Πρέπει να είναι ένας οικισμός παρόμοιος με τον οικισμό στο βαθύ της Αστυπαλιάς, τον σημαντικό αυτό οικισμό που έχει περάσει στη Διεθνή Βιβλιογραφία και συνεχίζει. Παράλληλα βρίσκαμε και αρχαϊκή κεραμική, που πραγματικά μας έκανε εντύπωση, γιατί και στα αρχαϊκά χρόνια κατοικούν σε αυτό το πολύ μικρό νησάκι. Εδώ βλέπετε τείχους, να διαγράφονται τείχοι, βλέπετε εδώ, τείχοι επιφανειακοί της νεολιθικής περίοδου. Και εκείνο που μας το συνδέει επίσης με την Αστυπαλιά, με τον οικισμό στο βαθύ της Αστυπαλιάς, είναι η αποβάθρες εδώ, μέσα στο φυσικό βράχο, αλλαξευμένα στο φυσικό βράχο, οι γλίστρες για τα καράβια, τα πρώιμα πλοία της 3ης χιλιετίας π.Χ. Εδώ αναφέρομαι λίγο στα παράλληλα από την ανασκαφή στο βαθύ της Αστυπαλιάς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ανασκαφέα του κ. Βλαχόπουλου. Και περνάμε στο πρώτο τελευταίο νησί,
Η νησίδα Πλακίδα. Η νησίδα Πλακίδα είναι αμέσως νότια της, από το Μισονήσι. Είναι το νησί στο οποίο έβοσκαν τα πρόβατα και τα εγωπρόβατα οι κάτοικοι της Σύρνας μέχρι πρόσφατα. Και ακόμη και σήμερα πηγαίνει βεβαίως βοσκός και βόσκουν εγωειδή. Περπατήσαμε το κομμάτι αυτό του νησιού, το βόρειο, που έβριθε οψιανών και αρχιτεκτονικών καταλήπων της ελληνιστικής περίοδου, όπως μια φρικτορία, μια άλλη κεκλική κατασκευή παρόμοιας χρήσης, μάλλον πρέπει να επικοινωνούσαν με τις φρικτορίες και των υπολείπων νησιών όλου της περιοχής αυτής, μέχρι τη Λέρο. Και πάρα πολύ κεραμική ελληνιστικών και προϊστορικών χρόνων. Εδώ βλέπετε ότι όλοι αυτοί οι δρόμοι και όλες αυτές οι εγκαταστάσεις που θα γίνουν στο νησί σίγουρα θα βλάψουν τις αρχαιότητες που επιφανειακά εντοπίσαμε. Κάποιες εικόνες από αυτά. Κάποιες εικόνες πάλι από αυτά. Και εδώ στην Πλακίδα βλέπει κανείς ότι υπάρχουν πάρα πολύ ψυχανή, εκεί. Ένα φυτό που πραγματικά δεν ξέρω τι είναι. Όποιος γνωρίζει μπορεί να μας το πει. Έτυχε εκείνη την εποχή του χρόνου, τον Ιούνιο, να φύεται στο νησί. Και εδώ κατάλοιπα από κάποιο πηγάδι και ψυχανή πάντα παντού, ψυχανή πάντα παντού, ψυχανή. Και από τη Μήλο και από την Ίσυρο. Στην Οφιδούσα δεν μπορέσαμε να πάμε εμείς, πήγε όμως η εφορία σπηλολογίας. Ανέβηκαν από έναν πάρα πολύ απότομο βράχο, ο οποίος πραγματικά όταν το βλέπαμε από το καράβι απορούσαμε πώς μπορεί να ανέβει άνθρωπος, και όμως εκεί οδήγησε την αρχαιολόγο της εφορίας, την κυρία Τηγιάννα την Αστοταθείο, την οποία ευχαριστούμε για όλη αυτή τη δουλειά που έκανε και για μας. Εντόπισε αρχαίους δόμους, εντόπισε εδώ που λέει σπήλαιο μαντρί και σπήλαιο μαντρί, πάλι κεραμική ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, και διαπιστώθηκε ότι αυτό το κομμάτι του νησιού, το οποίο είναι και το μόνο που κατοικούσαν στην αρχαιότητα, αλλά και το μόνο που θα χρησιμοποιήσουν και για τις ανεμογεννήτριες, το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ στενό, όπως βλέπετε, εξού και το όνομα, Οφιδούσα, του νησιού. Εντοπίστηκαν στους αρχαίοι, βλέπετε εδώ είναι οι ανεμογεννήτριες που θα γίνουν. Αυτή είναι η εικόνα του νησιού που πραγματικά σε τρομάζει όταν περνάς. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα οχυρό απόρθητο, σαν πλοίο, σαν κάστρο. Κι όμως κατοικούσαν και στην αρχαιότητα. Βλέπει κανείς, διακρίνει κανείς αρχαίους δόμους ανάμεσα στις ξερολιθιές των βοσκών. Βλέπετε πάρα πολύ εύκολα, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι αυτό είναι χτίσιμο αρχαίο. Βραχοσκεπές που τις χρησιμοποιούν οι βοσκοί και σήμερα, ο βοσκός που πηγαίνει ακόμη στο νησί. Και πραγματικά είναι ένα νησί που εγώ προσωπικά δεν περίμενα ότι δεν θα κατοικούσαν άνθρωποι, και όμως κατοικούσαν και στα προϊστορικά χρόνια και στα ελληνιστικά χρόνια, όπως δείχνει η κεραμική, και όπως αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά, ότι όπου πηγαίνει βοσκός, πήγαινε και ο άνθρωπος. Και η εικόνα που έχουμε από όλα αυτά τα νησιά είναι ότι πραγματικά ήταν ένας μικρόκοσμος, ένας μικρό που κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις. Υπενθυμίζω τα μικρά νησιά των Κυκλάδων, τον Κάβο, την Κέρο, τόσο μικρά νησιά με τόσο σημαντικούς πολιτισμούς, τόσο διάσημα στην βιβλιογραφία, που πραγματικά η εικόνα αυτών των 11 νησίδων που είδαμε το καλοκαίρι τόσο βιαστικά, ανοίγει ένα καινούριο κόσμο στην έρευνα, που χρήζει όχι μόνο περαιτέρω μελέτης και πολύ προσεκτικής αντιμετώπισης, αλλά και αν όχι να μην γίνουν οι ανεμογεννήτριες, μας προειδοποιεί, ακρούει το κόδωνο του κινδύνου, αλλά τουλάχιστον πρέπει να προηγηθούν πάρα πολλές ανασκαφικές έρευνες, πάρα πολλές συστηματικές επιφανειακές έρευνες, για να μπορέσουμε για ορισμένα από αυτά να αποφανθούμε ή να πούμε πού μπορεί να μπουν ανεμογεννήτριες. Αν και προσωπικά εγώ, βλέποντας πώς είναι τα λιμάνια, βλέποντας πώς είναι οι δρόμοι και την εικόνα που έχουμε όχι μόνο από τον Άγιο Γεώργιο που μας δείχτατε προηγουμένως όλοι, αλλά και την εικόνα και τις μελέτες που έχουν υποβάλει η εταιρεία,
πραγματικά είναι τρομακτικό το μέλλον αυτών των νησιών, εάν γίνουν αυτές οι νεογεννήτριες και αυτές οι εγκαταστάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Αχ, πατρίδα μου, Ελλάδα, συ του κόσμου η συλλαμπάδα, καίγεσαι για να φωτίσεις τους ανθρώπους να ξυπνήσεις. Αχ, πατρίδα μου, Ελλάδα, μαύρο φως και σιλιακάδα, νοιάζεσαι για να φωτίσεις, φως και γνώση να σκορπίσεις. Αχ, πατρίδα μου,